Είναι συντάκτης στο Φιλελεύθερο, συγγραφέας και δημοσιογράφος έρευνας στο πεδίο. Είναι ο κύριος Κώστας Βενιζέλος. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Για πείτε μου λίγο για χθες, κύριε Βενιζέλε, ποια είναι η δική σας αίσθηση από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών σε σχέση με την υπόθεση της αμοχώς του? Επειδή ακριβώς πάμε από συμβούλιο σε συμβούλιο, θα πρέπει και ελπίζω δηλαδή το Δεκέμβριο να έχουμε αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά μέτρα κατά τη Τουρκία. Εξόσο αντιλαμβάνομαι, από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατέθηκαν ένα έγγραφο με αεροφωτογραφίες όπου εκεί επιβεβαιώνονται τα έργα που γίνονται από πλευράς της Τουρκίας στην περίκλειστη περιοχή της αμοχώς του, δηλαδή υπάρχουν τα τεκμήρια, σύμφωνα με τα οποία η Τουρκία προχωρά στο άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής της αμοχώς του. Θα αναμένουμε και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα πάμε σε μια άλλη μετάθεση του χρόνου σε ό,τι αφορά τα μέτρα και τις κυρώσεις. Είδαμε ότι χθες, για παράδειγμα, στο ΑΠΣΕ 3 πήραν αποφάσεις για την Ρωσία, παίρνουν στο ΑΠΣΕ 3 αποφάσεις για την Ουκρανία, όμως για την Κύπρο και την κατοχική Τουρκία πάμε από αναβολή σε αναβολή. Κώστα, από την εμπειρία που έχεις, μπορεί η Τουρκία να δημιουργήσει τετελεσμένα ανεξαρτήτως του τι θα αποφασίσουν το Δεκέμβριο, ή δεν πάει και αυτή τόσο γρήγορα? Κοιτάξτε, στην περίκλειστη περιοχή είναι με τη λογική του Σαλαμίου που η Τουρκία, δηλαδή έχει ανοίξει το παραγγειακό μέτωπο, έχει τώρα κάνει και κάποια έργα σε μια μικρή περιοχή, αυτή που ονομάζαν οι Τούρκοι πιλωτική, που γειτνιάζει με την άλλη υπόλοιπη περιοχή που είναι ανοιχτή από το 1974, είναι αυτό που λέμε βήμα προς βήμα που υλοποιεί τους σχεδιασμούς. Παράλληλα όμως θα πρέπει να πούμε και το εξής, ότι δεν είναι μόνο σε σχέση με την αμόχωση που γίνονται κινήσεις, αλλά και στην ΑΟΣ. Αναμένουμε ότι με το πρώτο κίνηση που θα γίνει από την ExxonMobil και την Qatar Petroleum στο πρασοτεμάχιο 10, που υπολογίζεται ότι μπορεί και να γίνει εντός Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου, θα υπάρξει μια και απάντηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από την Τουρκία για να κατεβάσει ένα γεωτρύπανο για την περιοχή 6, δίπλα δηλαδή από το 10, όπου εκεί είναι γεωδοτομημένες εταιρείες, η ΕΝΗ, το ΤΑΛ. Βρε Κώστα, με εδώ πέρα αυτοί ανακοινώσανε ψυχρό ότι δεν χρειάζονται καν την ψευδοκυβέρνηση. Διοικούν απευθείας από την Άγκυρα. Στην Ευρώπη δεν είδε. Πρέσβης είναι ο πρέσβης. Ο πρέσβης της Τουρκίας, με εντολές του αντιπροέδρου του Πάτερ Οφτάι, ο οποίος έχει αναλάβει ουσιαστικά την διοίκηση των κατεχομένων με αποφάσεις της κυβέρνησης Ερντογάν. Είναι ο διοικητής. Αυτό είναι ο κυβερνήτης. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά δεν τα βλέπει. Είναι ένα ερώτημα. Πάντως η Λευκοσία ενημερώνει. Το θέμα είναι πώς τα συμφέροντα μπορούν να περάσουν μέσα από από διάφορα παιδεία ώστε να υπάρξει αποφάσεις. Τώρα, το δεύτερο που θέλουμε να σε ρωτήσουμε είναι το εξής. Ο Φιλελεύθερος έχει ανοίξει μία σειρά με επίκεντρο το Grand Montana και το τι έγινε εκεί, διότι το αφήγημα 2 χρόνια τώρα ήταν διαφορετικό από αυτά που έρχονται στην επιφάνεια και δεν είναι λόγια του αέρα, είναι πρακτικά που έχουν κρατηθεί. Θα πει κάποιος, ποιος ο λόγος να μάθουμε τι συνέβη? Υπάρχει λόγος σήμερα, θα πει κάποιος, αφού ναυάγεις, υπάρχει λόγος? Υπάρχει λόγος, ασφαλώς. Καταρχήν να πούμε ότι τα πρακτικά είναι των Ηνωμένων Εθνών. Είναι ούτε της Τουρκίας, ούτε της Φυλακής Δημοκρατίας, ούτε της Ελλάδας. Είναι των Ηνωμένων Εθνών. Οπότε εκεί μπορεί να πει ότι υπάρχει μια, ας πούμε, αντικειμενικότητα όσον αφορά το τι καταγράφει. Το δεύτερο είναι το εξής. Γίνεται λόγος ότι το Grand Montana το 2017, το καλοκαίρι, είναι η ελληνική κυπριακή πλευρά, η Αθήνα και η Λευκοσία που τίναξαν στον αέρα τη διάσκεψη. Και τη τίναξαν στον αέρα τη στιγμή, όπως υπάρχει το αφήγημα, το οποίο αναπτύσσεται και
δυστυχώς και σε Ελλάδα και Κύπρο από κάποιους κύκλους, ότι ουσιαστικά ο Αναστασιάδης και ο Γωτιάς είχαν στον αέρα την διάσκεψη, παρότι οι Τούρκοι ήταν έτοιμοι να αποχωρήσουν τα στρατεύματα, να αποσύρουν τα στρατεύματα και να αποποιηθούν των εγκυτικών δικαιωμάτων και του δικαιώματος μονομερούς επέμβαση. Αυτό από το πρακτικά, δηλαδή από τις δύο συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, αλλά και από το πρακτικό που βγαίνει σήμερα του Γενικού Γραμματέα με την κυρία Μογκερίνη, όπως και τα υπόλοιπα που θα δημοσιοποιηθούν στη συνέχεια, κυρίως αυτό του δείπνου που κατέρευσε η διάσκεψη, φαίνεται ότι η Τουρκία, πέραν το ότι συνέδεσε τις όποιες κινήσεις στα θέματα της ασφαλείας με ικανοποίηση αξιώσεων της στα θέματα της εσωτερικής στοιχής του Κυπριακού, υπάρχουν και οι αναφορές ότι ουσιαστικά δεν αποδεχόταν ο κύριος Τσαγούσογλου ούτε αποχώρηση των στρατευμάτων, αλλά μετά από 15 χρόνια θα επαναεξετάζονται το θέμα, αλλά συνέδεσε και το δικαίωμα μονομερούς επέμβασης με την υλοποίηση της συμφωνίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν θεωρούσαν ότι η συμφωνία δεν υλοποιείται όπως αυτοί το αντιλαμβανόνταν, θα μπορούσαν να παρέμβαιναν τον στρατό. Δηλαδή, με δύο λόγια, ο στρατός δεν θα έφευγε ή θα μπορούσε να μειωθεί, όμως δεν θα έφευγε. Ο κύριος Γκουτέρες το ρώτησε, είσαστε έτοιμοι να πάτε στους αριθμούς που είχαμε πριν από το 1974 με την Τουρδίκ στους 650? Λέει, όχι, δεν θα πάμε, διότι εδώ υπάρχουν και άλλες ανάγκες. Υπάρχει το Συριακό, υπάρχει η τρομοκρατία. Εμείς χρειαζόμαστε το στρατό στην Κύπρο. Και μάλιστα είχε πει ότι, είπανε ότι θα κάνουμε βάση, στρατηγική βάση, μόνιμη στρατηγική βάση. Με 750 πώς θα κάνουμε? Και αυτό, η αναφορά αυτή στη βάση είναι τι του έλεγε ο Έσπερ Αϊντε, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, αλλά και η Νούλαν παλαιότερα, που ήταν υφυπουργός εξωτερικών και επανήλθε τώρα από την ΠΑΗ. Συνεπώς δεν υπήρχε θέμα αποχώρησης του στρατεύματος, ούτε και εγκατάλειψης του λεγόμενου δικαιώματος μονομερούς επέμβασης. Μισό λεπτό, Κώστα, για να καταλάβει κάτι και ο πολλής κόσμος, γιατί εσύ αυτό το θέμα το γνωρίζετε την καλή και την ανάπτυξη. Δηλαδή, πρακτικά μία από τις δικαιολογίες του Τσαβούσογλου και δύο ώρες πριν το περίφημο δείπνο στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ήταν ότι εμείς θέλουμε μια στρατιωτική βάση που δεν φτάνουν 750 για να μπορούμε να ελέγχουμε για την ειρήνη φυσικά τη Συρία και τις άλλες περιοχές. Ναι, ναι. Υπάρχουν εξελίξεις στην περιοχή, όπως είναι το Συριακό και το θέμα της τρομοκρατίας, και αυτό ο στρατός χρειάζεται στην Κύπρο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στην περιοχή. Αυτό το λέει στο πρακτικό της δεύτερης συνάντησης. Είχε μια συνάντηση ώρα 1 της 6 Ιουλίου εδώ και μια στις 4 κινήσεις. Λοιπόν, το λέει ξεκάθαρα. Εμείς χρειαζόμαστε το στρατό στην Κύπρο για τις εξελίξεις στην περιοχή. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχεις απαντήσει από αυτά τα έγγραφα που έχεις δει και από την έρευνα σου, έχεις απαντήσει, αυτό συμβαίνει λίγο πριν την από κοινού συνάντηση, να το πω έτσι. Ναι, νωρίτερα ναι. Η Κυπριακή Δημοκρατία, η ελληνική πλευρά έχουν καταθέσει τις σκέψεις τους στο Γενικό Γραμματέα και ναι, είναι... Υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο κατέθεσε, υπέβαλε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίο έγγραφο ήταν επί όλων των θεμάτων. Βασικά ήταν ένα έγγραφο που αναφερόταν σε όλες τις πτυχές και μπορώ να πω, εγώ είναι η μου άποψη, αλλά θα την καταθέσω, ότι είναι ένα έγγραφο με πάρα πολλές υποχωρήσεις της ελληνικής πλευράς προς την τουρκική. Αλλά το έκανε ως μια κίνηση να σώσει την διαδικασία. Μάλιστα. Άρα το έκανε. Ο γραμματέας, λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ γνωρίζει με τη διάθεση πάει η από εδώ πλευρά. Γνωρίζει και δύο ώρες πριν από το περίφημο δείπνο με τη διάθεση θα πάει η τουρκική πλευρά. Πώς προκύπτει μετά απ' όλα ότι ο Κοτζιάς και ο Αναστασιάδης είναι αυτοί που δυναμίτησαν τη συμφωνία? Θα σημειώσουμε το εξής εδώ, το οποίο
μπορεί ο καθένα να το αξιολογήσει και να το αναλύσει. Ο Γενικός Γραμματέας δεν λέει στον Τσαβούσογλου ότι η ελληνική κυπριακή πλευρά κατέθεσε έγγραφο με προτάσεις. Δεν το λέει. Δεν ξέρω γιατί. Την ίδια ώρα αφήνει να εννοηθεί και στη Μογκερίν αλλά και στον Αναστασιάδη και στον Νίκο Γκοτσιά ότι κάτι τρέχει, ας πούμε, οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να συζητήσουν, είναι έτοιμοι να κάνουν πίσω κλπ. Αυτό δεν είναι θέμα τακτικής, ήθελε να τους διατηρήσει το τραπέζι, δεν το ξέρω. Πάντως αυτό που προκύπτει από το πρακτικό είναι ότι το Τσαβούσογλου δεν λέει ότι ο Αναστασιάδης έδωσε προτάσεις. Στους Μογκερίνη, Αναστασιάδη και Κοτσιά λέει ότι οι Τούρκοι μάλλον κάτι θα κάνουν πίσω, ότι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν, ο Τσαβούσογλου είναι ευέλικτος κλπ. Που δεν ισχύει. Και πάμε στο μεγάλο, ναι, στη μεγάλη στιγμή, στο δείπνο, όπου εκεί, όταν ρωτάται ευθέως ο κύριος Τσαβούσογλου, λέει ότι εμείς όχι, δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Είναι κόκκινη γραμμή το θέμα αυτό για μας. Ναι, γιατί ο Κοτζιάς στράφει και κατά των Άγγλων, λέγοντας ότι θα θυμόμαστε... Διότι οι Άγγλοι με τα Ηνωμένα Έθνη ήταν σε συνεννόηση και η προσπάθειά τους ήταν ουσιαστικά να ικανοποιήσουν την τουρκική πλευρά στα θέματα εσωτερικής πτυχής, αλλά και να τους ικανοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό και στα θέματα της ασφάλειας. Ήταν ξεκάθαρη η στάση και η μεθοδεύσεις του Υφυπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας, του κ. Τάγκα, στα ζητήματα αυτά. Δηλαδή προσπαθούσε σε συνεννόηση με τον κ. Αίτε να παγιδεύσει την ελληνική πλευρά. Να την παρασύρει, να δεχτεί ό,τι ζητούσαν οι Τούρκοι και να αφήξει μετέωρο το θέμα της ασφάλειας. Άρα με την εμπειρία σου, Κώστα Βενιζέλε, ορθώς ο Κοτζιάς έθεσε το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Πρέπει να πούμε ότι όχι μόνο ορθώς έθεσε, αλλά ήταν η πρώτη φορά από το 1974 που η ελληνική πλευρά, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Αθήνα, κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για το θέμα της ασφάλειας. Πάντα είμαστε σε μια λογική να συζητούμε τρόπους βελτίωσης των εγγύσεων και μείωση των εισοδημάτων, ενώ εδώ υπήρξε μια ολοκληρωμένη πρόταση, επεξεργασμένη, με μηχανισμούς εφαρμογής, που έγινε από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης. Και θεωρώ ότι το Κυπριακό, για να μπορέσει να επιλυθεί, πρέπει να προτάξουμε πρώτα την ουσία. Ποια είναι η ουσία? Ότι είναι ένα θέμα εισβολής και κατοχής. Για να μπορεί να λύσουμε το Κυπριακό, πρέπει να αρθεί η ανομαλία. Είναι συνεχιζόμενη κατοχή. Αυτό αποσκοπούσε η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης τότε, του κυρίου Κοτσιά. Και νομίζω ότι παρά να συζητάμε λεπτομέρειες για την εσωτερική ψυχή, πρέπει να πιάσουμε το θέμα από την ουσία, από τον πυρήνα. Είναι το θέμα της ασφάλειας. Επειδή τα έζησες από κοντά, έχεις μια εξήγηση γιατί αμέσως μετά τη λήξη, εν πάση περιπτώσει, το ναυάγιο, ας το πούμε έτσι. Αν και ναυάγιο προδιαγεγραμμένο ήταν με αυτά που αποχαρακτηρίσατε, αλλά γιατί οι διαρροές, ακόμη και στην πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους, αλλά και στο ελληνικό κράτος, ήταν ότι μάλλον εμείς φταίμε. Γιατί το φάγαμε, να το πω έτσι, αυτό το αφήγημα? Αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με τον τρόπο που προσπάθησαν τα Ηνωμένα να παρουσιάσουν το αφήγημα. Ναι. Άρα έχουν παίξει ρόλο τα Ηνωμένα Έθνη και η Βρετανία στο τι κλίμα θα διαμορφωθεί μετά. Ναι. Μάλιστα. Ναι, αυτό. Και πρέπει να σας πω και το εξής, ότι υπάρχουν και δυνάμεις και κύκλοι στην Λευκοσία και στην Αθήνα που ουσιαστικά και σήμερα που βγαίνουν στην επιφάνεια τα πρακτικά, επιμένουν να θεωρούν ότι ο κύριος Τσαβούσογλου ήταν έτοιμος και ότι δεν αποδέχτηκαν, δεν άρπαξαν την ευκαιρία και η Αθήνα και η Λευκοσία. Αυτό είναι ψέμα και
Και δεν ξέρω γιατί θέλουν να ξεπλύνουν την κατοχική δύναμη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια λογική, αν είναι το μένος τους για θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης. Εγώ δεν με ενδιαφέρει αυτό. Σας είπα και προηγουμένως ότι οι χειρισμοί του Προέδρου Αναστασιάδη ήταν λαθασμένοι με την υποβολή των προτάσεων εκείνων. Αυτό που έχει σημασία είναι να παρουσιάσουμε τα πραγματικά γεγονότα και φωτίστως ένα πράγμα. Να μην δίνουμε άλλοτε την κατοχική δύναμη. Σωστό. Και δηλαδή, αυτό... ήθελα εγώ να ρωτήσω ρητορικά. Ήθελε η Τουρκία να φύγει από την Κύπρο και δεν την αφήσαμε εμείς? Αυτό. Έχεις δίκιο εσύ που το θέτεις ρητορικά, αλλά προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι από αυτά που αποχαρακτηρίζεται και δημοσιεύεται, διαφαίνεται ότι επιχειρήθηκε να παγιδευτεί, με εισαγωγικά η έκφραση, μέχρι και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας εκείνη της περίοδου, ο κ. Τσίπρας, να πάει στον Γκραν Μοντανά να τραβήξει τα αυτή του Κοτζιά, το λέω σχηματικά. Κοιτάξτε, υπήρχε μια προσπάθεια, νομίζω ότι ο κ. Σαϊντε, ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ, προσπάθησε να δημιουργήσει την εικόνα ότι θα πήγαιναν στην Γκραν Μοντανά οι Πρωθυπουργοί. Νομίζω ότι έπαιξε και ένα ρόλο η κυρία Μογκερίνη, όμως το θέμα το ξεκαθάρισε ο κύριος Κοτσιάς, είχε επικοινωνήσει με τον κύριο Τσίπρα όταν υπόθηκε αυτό στη συνάντηση, βγήκε έξω από την αίθουσα και ξεκαθάρισε τον κύριο Τσίπρα ότι τέτοιο θέμα δεν ετίθετο, και όταν ήρθε στην αίθουσα ο κύριος Έιτε τα μασούσε. Μάλιστα. Πρώτο τελευταίο ερώτημα. Έρχεται από ακροατές. Θέλουμε να μας πει ο εξαιρετικός κύριος Κώστας Βενιζέλος το εξής. Είναι δυνατόν οι Άγγλοι να μην έχουν βάλει την ουρίτσα τους, δηλαδή δέχονται να σταματήσουν να έχουν εγγυητική δικαιοδοσία στην Κύπρο και να διώξουν τις βάσεις και το στρατό τους, ενώ χρησιμοποιούν τις βάσεις τους ακόμη και για ΟΣ? Είναι δύο θέματα χωριστά. Οι Άγγλοι δεν τους ενοχλεί να καταργηθούν οι εγγύησεις, ήταν να μην επηρεαστούν οι βάσεις. Και αυτό το πράγμα το είχαν διασφαλίσει πολλαπλώς και στο Γκραν Μοντανά. Δηλαδή, ενώ ήταν ανοιχτή, δεν έλεγα ποτέ είμαστε υπέρ, είπαν αν συμφωνήσετε με οι υπόλοιποι, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να μην συμφωνήσουμε ή στην κατάργηση των ουσιαστικά των εγγύησεων. Όμως ήθελαν και θέλουν να διασφαλίσουν την ΕΣΑΗ παρουσία τους στρατιωτικά στην Κύπρο. Και αυτό το να υπενθυμίσω ότι το διασφάλισα στο σχέδιο ΑΝΑΝ, δηλαδή όλα όσα έγιναν τότε περιστρέφονταν και γύρω από αυτό το ζήτημα. Δηλαδή να μην επηρεαστούν οι βάσεις από οποιαδήποτε συμφωνία. Το θέμα είναι η συνθήκη συμμαχίας, αλλά και η συνθήκη εγκαθίδρυσης. Δηλαδή αυτό που λέμε στους Βρετανούς συχνά, ότι αν καταργηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, καταργούνται οι βάσεις σας. Οπότε μην υπονομεύετε το κράτος. Μην προσπαθήσετε να καταργηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και να δημιουργηθεί κάτι άλλο, γιατί αυτό επηρεάζει και τις βάσεις. Οι Εγγλέζοι αυτό θέλουν, μόνο τις βάσεις, να μην επηρεαστεί το καθεστώς των βάσεων, η παρουσία τους στρατιωτική στην Κύπρο. Το τελευταίο μου ερώτημα, καθώς φαντάζομαι ότι έρχονται και άλλες αποκαλύψεις από τα έγγραφα αυτά, που είναι τα πρακτικά του Οργανισμού ΗΕ, είναι το εξής. Φτάνουμε στο σήμερα. Κώστας, έχουμε ρωτήσει πολλές φορές. Υπάρχει μία συζήτηση στη βάση της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας. Με βάση και αυτά, εγώ καταλαβαίνω ότι το Κυπριακό, με διορθώνεις όπου κάνω λάθος, θα μπορούσε να λυθεί και αύριο το πρωί. Υπάρχει τρόπος. Ο τρόπος είναι να συμφωνήσουμε στη μανιέρα που θέλει η Τουρκία. Αν συμφωνήσουμε, λύθηκε αύριο το πρωί. Καταλαβαίνω λάθος. Και αν ακόμα, εγώ θα πω το εξής, γιατί παρακολουθώ την πορεία των διαπραγματεύσεων. Αν πούμε σήμερα, εμείς αποδεχόμαστε ό,τι θέλει η Τουρκία, λοιπόν, δεν θα λυθεί αυτόματα, γιατί η Τουρκία θα βάλει ακόμα 3-4 ζητήματα κάτω και θα τα απαιτήσει. Αυτή είναι η λογική από το 1974 και εντεύθε. Ζητά κάτι η Τουρκία, το δεχόμαστε και πάμε παρακάτω και ζητάνε και άλλα. Τώρα, το Κυπριακό μπορεί να λυθεί αύριο μόνο κατά την άποψή μου, με έναν τρόπο. Να φύγει ο στρατός, η επίκη, και να συζητήσουμε το μοντέλο διακυβέρνησης. Πάνω σε στοιχεία ενοποιητικά και όχι διαχωριστικά. Πάνω σε στοιχεία δημοκρατικά και όχι διακρίσεων και ρατσιστικά, όπως είναι αυτά που συζητάμε σήμερα. Απλά.
κατά την άποψή μου. Και υπάρχει και κόσμος πια Τουρκοκύπροι που ασφικτιούν, έτσι. Ναι, γιατί ναι. Η Τουρκία δεν θέλει να ρισκάρει οτιδήποτε, θέλει να ελέγξει την κατάσταση από εκεί, γιατί δεν τους ενδιαφέρει οι Τουρκοκύπροι, τους ενδιαφέρει η Κύπρος ως ένα γεωπολιτικό χώρο που με βάση τους σχεδιασμούς της θα ελέγξουν την περιοχή. Η Κύπρος χρησιμοποιείται για τα γεωστρατηγικά σχέδια της Τουρκίας ώστε να ελεγχθεί η περιοχή ολόκληρη. Αυτό είναι το μεγάλο πλάνο του κύριου Ερντογάν. Αυτό είναι τα βήματα που κάνει για το 2023 και μετά. Και αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Οι Τουρκοκύπροι χρησιμοποιούνται ως όχημα για τους μεγάλους σχεδιασμούς της κατοχικής δύναμης. Κλείνοντας λοιπόν, Κώστα μου, με βάση και το τελευταίο που είπες, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι στην Τουρκία με ή χωρίς Ερντογάν αύριο μεθαύριο υπάρχει μια στρατηγική βάθους για τη γεωπολιτική αξία της Κύπρου. Στην Ελλάδα ακόμη ψαχνόμαστε αν είναι ένας από τους βασικούς πνεύμονες, ο ένας από τους δύο βασικούς πνεύμονες γεωπολιτικά στη Μεσόγειο η Κύπρος. Σε ρωτώ λοιπόν, με βάση και αυτές τις αποκαλύψεις, μήπως ήρθε η ώρα για έναν αναστοχασμό της πολιτικής κοινής Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία για το πώς πρέπει να πορευτούν γύρω από το Κυπριακό? Το έθεσες. Είναι θέμα πρωτίστως, είπες, εισβολής και κατοχής. Αυτό δεν συζητιέται όμως. Ναι, ούτε αυτό, ούτε και το γεγονός ότι στην περιοχή υπάρχουν σημαντικά συμφέροντα και η Ελλάδα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ακόμη και αν δεν είχαμε τη σχέση αίματος, θα έπρεπε να αξιοποιήσει τις σχέσεις με την Κύπρο και να έχει να διευρύνει τους σχεδιασμούς της, τους γεωπολιτικούς. Να μου πείτε τώρα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια ζητήματα στη δική της αυλή. Θα πάει ευρύτερα. Νομίζω έτσι χτίζονται οι πολιτικές. Έχουμε, την Κύπρο αξιοποιούν οι Γάλλοι, οι Βρετανοί, οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι. Δεν την αξιοποιεί η Ελλάδα. Και ένας ακροατής, έτσι σε αποχαιρετώ, λέει: θέλω να μου λύσει μια απορία, αν γνωρίζει ο κ. Βενιζέλος. Τις οφειλές οι Άγγλοι για τις βάσεις που διατηρούν, τις εκπληρώνουν οικονομικά στην Κυπριακή Δημοκρατία? Όχι. Από το 65 όχι. Από το 65 όχι. Μάλιστα. Από το 65 όχι. Κώστας Βενιζέλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλή σου ημέρα από το Ηράκλειο. Να είσαι καλά. Καλά.